Değerli izleyenler, 24 Mayıs'ta Satiriko Tiyatrosu'nda çok kültürlü bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinliğin konukları devlet okullarında okuyan öğrencilerdi. Detaylar isterseniz bandımızda izleyelim. Πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2016 στις 11:30 στο Σατιρικό Θέατρο στην Αγλαντζιά εκδήλωση με τίτλο «Ενότητα στη διαφορετικότητα», στην οποία έλαβαν μέρος Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι, Μαρονίτες, Αρμένοι και Λατίνοι με μουσικά και χορευτικά σχήματα. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδί, ο οποίος παρέστη και απίφθινε χαιρετισμό. Το πολυπολιτισμικό συναπάντημα παρακολούθησαν όλοι οι μαθητές του γυμνασίου της Παλουριώτισσας. Βασικός σκοπός της εκδήλωσης ήταν να γνωρίσουν όλοι οι μαθητές τον πολιτιστικό πλούτο των βασικών κοινοτήτων της πατρίδας μας και να εκτιμήσουν τη διαφορετικότητα και μοναδικότητα της πολιτιστικής δημιουργίας της κάθε κοινότητας, αλλά και να στείλει επίσης το μήνυμα της ειρηνικής συμβίωσης σε μια επανενωμένη Κύπρο. Η δικοινοτική χοροδία για την ειρήνη στην Κύπρο συστάθηκε το Μάη του 1997 και αποτελείται από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους που μοιράζονται το όραμα μιας επανενωμένης και ειρηνικής κοινή πατρίδας και ενδιαφέρονται ενεργά για τη μουσική. Στα 19 χρόνια που λειτουργεί, η χοροδία έχει λάβει μέρος σε περισσότερες από 200 εκδηλώσεις και στις δύο πλευρές του νησιού μας, όπως επίσης και στο εξωτερικό, Λονδίνο, Κωνσταντινούπολη, Αθήνα, Μπραντισλάβα, Βρυξέλλες, Πειραιά και άλλα μέρη. Μαέστροι Λένα Μελανίδου και Κουρσά Τιλκή. Δικοινοτική μουσική και φολκλωρική ομάδα Κύπρος. Ξεκίνησε τη δράση της το Γενάρη του 2012 και αποτελείται από Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους χορευτές. Στοχεύει να αναδείξει την κοινή κουλτούρα, να ενώσει όλους τους Κύπριους μέσω της μουσικής και του χορού και να συμβάλλει στην προαγωγή της ειρήνης στο νησί μας χωρίς καμιά διάκριση αναφορικά με γλώσσα, θρησκεία ή εθνότητα. Χορογράφοι Μιχάλης Μιχαήλ και Χαντάν Νεπίχ. Thank you.
μαρονίτικη κοινοτική χοροδία. Ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό τη διατήρηση και προαγωγή της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της μαρονίτικης κοινότητας της Κύπρου. Η χοροδία έχει εκπροσωπήσει την κοινότητα σε δεκάδες θρησκευτικές και διακοινωτικές εκδηλώσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Μαέστρος Γεωργία Μάρκου. Χορευτικό σχήμα Χαμαζκαγέν Σιπάν. Ο Αρμενικός Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Κύπρου αποτελεί τον τοπικό κλάδο του αντίστοιχου διεθνού συνδέσμου που ασχολείται με πολιτιστικά και εκπαιδευτικά θέματα των Αρμενίων της Διασποράς. Στην Κύπρο οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το χορευτικό σχήμα Σιπάν, το οποίο επίσημα ιδρύθηκε το 1999 και έκτοτε συμμετέχει σε πολλές τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Καλλιτεχνικός διευθυντής Γρηγόρ Κελεσιάν. Η χοροδία του σχολείου Σεν Μεριστούρ της Λεμεσού αποτελεί ένα από τα δύο εθνικά σχολεία της μαρονίτικης και λατινικής κοινότητας και ιδρύθηκε το 1921 και σήμερα αριθμεί πάνω από 800 μαθητές διαφόρων θρησκειών και εθνικότητων. Η χοροδία της σχολής αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες του γυμνασίου και του λυκείου και συμμετέχει αναλοιπώς σε όλες τις σχολικές γιορτές αλλά και σε εκδηλώσεις εκτός σχολής με δίφωνα τραγούδια στα αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά και ιταλικά. Μαέστρος Ζωή Τσικίνη. Ο Υπουργός Παιδείας μίλησε στην εκπομπή μας. Εξαιρετική εκδήλωση, η οποία στείλε πολύ σημαντικά μηνύματα. Ότι ο πολιτισμός δεν αναγνωρίζει ούτε πράσινες γραμμές, ούτε οδοπράγματα. Ο πολιτισμός στείνει γέφυρες επικοινωνίας, γέφυρες συμφιλίωσης, γέφυρες ειρηνικής συνύπαρξης ανάμεσα σε όλες τις κοινότητες του τόπου μας. Παράλληλα, έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές μας να γνωρίσουν σημαντικό μέρος του πολιτιστικού πλούτου που διαθέτει το νησί μας. Και θα έλεγα γενικότερα, η εκδήλωση λειτουργήσε και υποστηριχτικά στο στόχο που έχει θέσει το Υπουργείο για σεβασμό της διαφορετικότητας, για αντιμετώπιση του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας. Μόνο θετικά αποκομίζουμε από την σημερινή εκδήλωση. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποιήματα σου φτιάχνουμε εκατό την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς, γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδερφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδερφέ μου από τον κόσμο. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδερφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε.
για μας ως δικοινωτική χοροδία, αυτό που είναι σήμερα ήταν έναν όνειρο που το είχαμε για χρόνια. Δηλαδή να τραγουδήσουμε στους μαθητές, στη νέα γενιά, που είναι το μέλλον της πατρίδας μας. Να μιλήσουμε απευθείας στις καρδιές τους και να μεταφέρουμε τα μηνύματα ότι το νησί μας είναι τόσο μικρό για να χωρίσει, αλλά και τόσο μεγάλο για να χωρίσει όλες τις κοινότητες και να ζούμε με έναν τρόπο ειρηνικό, μέσα από τη διαφορετικότητα της κουλτούρας, των τραγουδιών, των χωρών. Και εγώ προσωπικά είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συνεργασία και τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας και ειδικά του Υπουργού. Αυτή η εκδήλωση ξεκίνησε η ιδέα σε μια συνάντηση με τον Υπουργό, που ζητήσαμε εμείς ήδη να συναντηθούμε μαζί του όταν έναν από τα σχολεία, τα δημόσια μας, απέρριψε. Και ο Υπουργός προς πίστη του ανταποκρίθηκε, μας εκάλεσε, είχα μια πολλά θετική, εγώνυμη συζήτηση για ανταλλαγή ιδεών και καταλήξαμε σε αυτήν την ιδέα. Πραγματικά αυτό το πράγμα για μας είναι η αρχή. Είναι μια νέα σελίδα στη σχεδόν 20χρονη ιστορία της Κοροδίας. Πώς πιστεύετε ότι το υποδέχτηκαν αυτόν το γεγονός οι μάθητες, πώς το εισπράξαμε? Από τις αντιδράσεις των μαθητών νομίζω ότι αγγίξαμε τις καρδιές τους. Προς το τέλος ειδικά, εκεί που οι χοροδίες και οι χορευτές εσμίξαμε τα χέρια μας, και εγώ συγκεκριμένως εκείναζα κάτω, έβλεπα πάρα πολλούς μαθητές να ενώνουν τα χέρια και να στέγονται και να, άλλοι να χειροκροτούν, άλλοι να τραγουδούν, και έγινε ένα σμίξιμο, μια ένωση των μαθητών, των δασκάλων, των χοροδών, των τραγουδιστών, των χορευτών, από όλες τις κοινότητες της Κύπρου. Αυτή η εμπειρία νομίζω ήταν μοναδική για μένα. Και πιστεύω ήταν μοναδική για τους ίδιους τους μαθητές και όλους όσους είχαν την τύχη να την παρακολουθήσουν. Böylece bir başka bizimizin sonuna geldik. Farklı bir programda yeniden görüşmek dileğiyle esen kalın, iyi akşamlar, galinihtesas.